Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Το θέμα των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση των απορριμμάτων συνεχίζει να αποτελεί μήλο της έρηδος μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Με οριακή απαρτία συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ, το οποίο όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων θα ακολουθήσει όλα τα ένδικα μέσα. Με αρκετές απουσίες για ακόμη μία φορά, συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου. Η ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα σε Περιφέρεια και το ΦΟΣΔΑ κρατά γερά. Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε είτε με φυσική παρουσία κάποιων μελών του ΦΟΣΔΑ είτε με τηλεδιάσκεψη έγινε σε υψηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Με αφορμή την απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για τη μεταφορά του υπολείμματος σε εταιρεία, η διοίκηση του φορέα αντέδρασε στην απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να ανακαλέσει άμεσα για τη συγκεκριμένη απόφασή του. Στη σημερινή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού. Εισηγητής ήταν ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, Νίκος Καλατζής. Έχουμε κάνει και υποχωρήσεις πολλές φορές, ό,τι ζητάνε, προσπαθούμε ό,τι ζητάει το κάθε μέλος να το εξετάζουμε μέχρι τέλος και αυτή η απουσία κάποιων μελών οι οποίοι δεν έρχονται ούτε καν να συζητήσουμε στο διοικητικό μας συμβούλιο και με προβληματίζει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διερευνήσουμε. Ασφαλώς όλοι. Εγώ από τη μεριά μου σαν πρόεδρος θα προσπαθήσω να εξαντλήσω όποιο περιθώριο υπάρχει ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μία συνοχή στο διοικητικό μας συμβούλιο, ό,τι περνά από το χέρι μου να γίνει και πρέπει να το. Και αυτός και πρέπει να είναι και ο στόχος όλων του διοικητικού συμβουλίου. Πραγματικά, όλοι καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε δήμαρχοι, έχουμε δήμους με πολλές δουλειές, αλλά μία συνεδρίαση όπως είναι η σημερινή, με την κρισιμότητα που έχει, με τις ενέργειες οι οποίες έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μάθουμε, να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του κάθε Δήμου και όπως γίνεται στα πλαίσια της Δημοκρατίας να συζητηθούν και να πάρθουν οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει. Να ενημερώσω τότε και το Σώμα ότι λόγω των ενεργειών οι οποίες έγιναν τις τελευταίες ημέρες και έπειτα και από τη συνάντηση που κάναμε την Παρασκευή στην Περιφέρεια, μια συνάντηση την οποία εμείς πήγαμε ως Δήμοι, ως φορέας, για να βρούμε μια συνεννητική λύση με την Περιφέρεια, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό και όσοι ήταν παρόντες είδανε ένα κατηγορητήριο από την Περιφέρεια από πάνω μέχρι κάτω. Αναγκαστήκαμε και ήταν και έτοιμα των μελών του Συμβουλίου και κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πιο πριν, αλλά στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της καλόπιστης συνεργασίας που έχουμε, αναθέσαμε νομική υποστήριξη, να έχουμε νομικό σύμβολο στο φορέα μας, έναν έγκριτο δικηγόρο, τον κύριο Βασίλειο Χατζηγιαννάκη, το γραφείο Χατζηγιαννάκη μάλλον και ο κύριος Βασίλης Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι παρόν σήμερα στη συνεδιάσκεψη. Και λέω έναν έγκριτο δικηγόρο, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος που ασχολείται ευρύτερα με την διαχείριση απορριμμάτων, είναι στο Φορέα Διαχείρισης Αττικής στον ΕΔΣΝΑ και έχει μια εξειδίκευση από την έρευνα που κάναμε, έχει μια εξειδίκευση στη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτό νομίζω φαίνεται και από τη γνωμοδότηση η οποία σας έχει αποσταλεί, αρχική μία γνωμοδότηση, η οποία έχει αποσταλεί στα μέλη του Συμβουλίου. Προτείνω, για να μην χαθούμε στη συζήτηση και να υπάρχει και μία σειρά, να εξετάσουμε τα θέματα έτσι όπως έχουν έρθει με το πιο επίγον και κάποια άλλα τα οποία έρχονται στην πορεία και οτιδήποτε θέλει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούμε να το συζητήσουμε από τα παρόντα μέλη και να δώσουμε και εξηγήσεις. Είναι και η υπηρεσία μας εδώ και ο νομικός σύμβουλος. Το πρώτο και πιο επίγον το οποίο είναι και στις μέρες μας, στις προηγούμενες μέρες έχει αναδειχθεί, είναι όσον αφορά για τη διαχείριση, για τη μεταφορά του υπολείμματος. Εδώ έχει γίνει πολλή κουβέντα και εντός του φορέα μας, το οποίο έχω συζητήσει επανειλημμένως με διαγωνισμούς οι οποίους έχουμε κάνει και έχει γίνει και μια μορομερής ενέργεια, όπως όλοι θα γνωρίζετε, από την Περιφέρεια με μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού
από το αστικό κτέλ του Ιωαννίνων, που ξέρετε, για τη μεταφορά του υπολείμματος με το ποσό των 20.000 ευρώ. Για να πάρω τα πράγματα όμως από την αρχή και να είναι ενημερωμένοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν, αλλά να έχουμε και μία σειρά στη συζήτησή μας. Το υπόλοιμα ξεκίνησε από τον Μάιο του 2019, τότε που η Περιφέρεια, με επιστώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έβγαλε έναν διαγωνισμό, δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, για την μεταφορά του υπολείμματος, όπως λέει και η Σύμβαση, κατά τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ, της Μονάδας Επεξεργασίας. Αυτό έγινε το Μάιο, εφόσον είχε προηγηθεί ο διαγωνισμός, το Μάιο υπογράφτηκε η Σύμβαση. Παράλληλα, και όπως μάθαμε και από την συνεδρίαση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στην Περιφέρεια, το Μάρτιο του 2019 η Περιφέρεια είχε παραχωρήσει 4 κοντέινερ από αυτά που έχουμε προμηθευτεί, που έχει προμηθευτεί για λογαριασμό του φορέα, παραχώρησε στην ΜΕΑ, στη μονάδα, για την λειτουργία της αρχικής της δοκιμαστικής λειτουργίας. Κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζαμε και μάλλον δεν το γνώριζε και δεν λήφθηκε υπόψη ούτε στο διαγωνισμό της Περιφέρειας. Το μάθαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι 4 κοντέινερ είναι πάνω στη μονάδα για τη λειτουργία της μονάδας. Και όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, μάλλον χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά του υπολείμματος, κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό σε εμάς. Οπότε, το πιάνω πάλι από την αρχή. Το Μάρτιο του 2019 η Περιφέρεια παραχωρεί 4 κοντέινερ στη μονάδα επεξεργασίας για τη λειτουργία της. Και το Μάιο του 2019 κάνει μια ανάθεση 1.200.000 ευρώ τη μεταφορά του υπολείμματος. Αυτή η σύμβαση κράτησε έως το Σεπτέμβριο του 2019 και τον Αύγουστο του 2020 μάλλον, και τον Αύγουστο του 2020, ένα χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο μετά, μας κάνει ένα έγγραφο ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μας λέει αναλάβετε την μεταφορά του υπολείμματος, γιατί η σύμβαση της μεταφοράς του υπολείμματος που έχει η Περιφέρεια τελειώνει και πρέπει να τον αναλάβετε εσείς. Ακολούθως θυμάστε εδώ, θυμούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι έγιναν κάποιες αναθέσεις μέχρι να βγει ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός. Οπότε βγαίνει και ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός για τη μεταφορά του υπολείμματος από το φορέα μας, κάτω εντολή μάλιστα της Περιφέρειας, όπως είπατε με το έγγραφό της, με υπόδειξη της Περιφέρειας μάλλον, αυτό είναι το σωστό, με υπόδειξη της Περιφέρειας. Και βγαίνει ένας διαγωνισμός, ο οποίος ήταν ίδιος με τον διαγωνισμό τον οποίο είχε τελεσφορήσει και είχε εκτελέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για τη μεταφορά του υπολείμματος. Ακολούθησαν όχι ένας, αλλά δύο διεθνείς διαγωνισμοί, και τώρα, εφόσον καθυστερούσε και η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, φτάσαμε ώστε να τρέχουμε έναν τρίτο διαγωνισμό για την μεταφορά του υπολείμματος. Παράλληλα, ο φορέας έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του τις πιστώσεις για τη μεταφορά του υπολείμματος, το έχει εντάξει στον κανονισμό τιμολόγησης, ο οποίος έχει ψηφιστεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μια διαδικασία, ήταν μια υπηρεσία την οποία παρέχαμε ως φορέας με πλήρης αποδοχή από όλα τα μέλη. Παράλληλα, επειδή υπήρχε και προβληματισμός μεταξύ μας, και το θυμάστε όλοι, ότι είναι η μεταφορά του υπολείμματος είναι ακριβή και μας επιβαρύνει αρκετά, είχαμε ζητήσει πέρυσι το Φεβρουάριο και με έγγραφο από την Περιφέρεια, και κάτι το οποίο το είχαμε διαβουλευτεί, το είχαμε εξετάσει αρχικώς με μια πρόταση του Προέδρου της ΠΕΔ, του κ. Δακαλέτση, να μας παραχωρήσει η Περιφέρεια τον εξοπλισμό για να κάνουμε μόνοι μας την μεταφορά του υπολείμματος. Ένα αίτημα το οποίο. Ένα αίτημα το οποίο μας αγνώρισε η Περιφέρεια, δεν μας απάντησε καν. Ακολούθως έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές τον εξοπλισμό, πλήστες φορές τον εξοπλισμό, ώστε να κάνουμε και τη μεταφορά του υπολείμματος και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και τους σταθμούς μεταφόρτωσης και όλα αυτά να βγάλουν πινακίδες, ούτε αυτό ζητήθηκε. Φτάνουμε οπότε στην προηγούμενη Παρασκευή που γίνεται η σύσκεψη στην Περιφέρεια και εκεί ο Περιφερειάρχης, κ. Περιφερειάρχης, μας λέει ότι η μεταφορά του υπολείμματος είναι υποχρέωση της Περιφέρειας. Μάλιστα, επέκτηνε περισσότερο την κουβέντα, ώστε είπε στους συναδέλφους, δεσμεύτηκε ότι η μεταφορά του υπολείμματος δεν θα χρεωθείτε εσείς, περιλαμβάνεται στην τιμή την οποία πληρώνουμε για το gate fee του εργοστασίου, για τη λειτουργία του εργοστασίου, κάτι το οποίο δεν ίσχυσε εφόσον είδατε μια ανάθεση των 20.000 ευρώ. Εφόσον επίσης τέθηκε και το θέμα στη σύσκεψη της Παρασκευής ότι υπάρχει ηγός αυτή η οικονομικοτεχνική μελέτη, η οποία δέσμευση μάλλον για τους σταθμούς μεταφόρτωσης, για την οποία μας είπε και η διαχειριστική αρχή ότι δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε
ως φορέα στους σταθμούς μεταφόρτωσης, γιατί πρέπει να τηρηθεί υγός και πρέπει ο υγός να δουλέψει μόνο με προσωπικό των Δήμων, του φορέα. Αυτό δεν έγινε σαφές. Κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε και αυτό στο μέλλον. Οπότε φτάνουμε στην μορομενία ενέργεια από το γραφείο του Περιφερειάρχη, στην οποία αναθέτει, παίρνει άλλα δύο κοντέινερ από αυτά που ήταν για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Τα παραχωρεί, δεν ξέρουμε ποια διαδικασία, τα παραχωρεί στην εταιρεία αυτή που σας είπα πιο πριν του ειδικού σκουπίου και της κάνει μία ανάθεση για την μεταφορά του υπολείμματος στο ύψος του 20.000 ευρώ και μία τιμή βέβαια, η οποία φυσιολογικά ήταν γύρω στα 18 ευρώ, 15,90 χωρίς το ΦΠΑ, αν θυμάμαι καλά. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί έχει γίνει πολύ δώρος και έχει γίνει πολύ κουβέντα, στη διαφορά της τιμής αυτής. Γιατί με την ανάθεση αυτή, η οποία κατά την άποψή μου είναι αυθαίρετη, δεν έχει καμία βάση, δεν είδαμε καν τη μελέτη και παράνομη, όπως θα δούμε και πιο κάτω, ακολούθως και η τιμή μπορεί να είναι αυθαίρετη, εφόσον αυθαίρετη είναι και η ανάθεση. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά? Γιατί και η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν ανέθεσε το 1.200.000 ευρώ, αλλά και ο φορέας με τους διαγωνισμούς που έκανε, ζητούσε από τον ανάδοχο να είχε πλήρης εξοπλισμό. Δεν γνώριζε κανείς, μάλλον ο φορέας μας, δεν γνώριζε ότι ο εξοπλισμός μας έχει πάει στη μονάδα και χρησιμοποιείται. Έρχεται λοιπόν μια απευθείας ανάθεση των 20.000 ευρώ, η οποία μάλλον δεν του ζητάει τον εξοπλισμό, αλλά του τον δίνει και κατά συνέπεια και φυσιολογικά είναι η τιμή πολύ χαμηλότερη, χαμηλότερη μάλλον από αυτή που χρησιμοποιήσαμε, πληρώσαμε και ο φορέας, αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου. Δηλαδή, με την έννοια της αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αναιρεί τον εαυτό του και την ανάθεση που είχε κάνει με το 1.200.000 ευρώ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο δικηγόρος της υπόθεσης, Βασίλης Κατζιγιαννάκης, όπου έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα. Το λόγο πήραν στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πάργας, η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφάρο Ζήνα Βαβέτσι, ο Θωμάς Μπέκας, ο Δήμαρχος Αρταίων, ο Δήμαρχος Δοδόνης και Πρόεδρος της ΠΕΔ, όπου ήταν σύμφωνοι με την εισαγωγική τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ. Και μου έχει τεθεί και υπόψη όλο το ιστορικό της διαφωνίας μεταξύ του φορέα και της περιφέρειας. Το πρώτο πράγμα που εξετάστηκε, γιατί σας επαναλαμβάνω, ογκοδέστατος ο φάκελος και πολύ λίγος ο χρόνος για να μπορέσω να δω το σύνολο των θεμάτων. Έχουμε το θέμα της μεταφοράς του υπολείμματος, υπάρχει το θέμα της μεταφόρτωσης, υπάρχει το θέμα της αυτής καθ' αυτής σύμβασης σύμπραξης για την ΜΕΑ. Το πρώτο και το πιο επίγον από ό,τι αντιλήφθηκα από τη συζήτηση έχει να κάνει με τη μεταφορά του υπολείμματος. Μου τέθηκε υπόψη ότι μια διαγωνιστική διαδικασία είναι εν εξελίξη, είναι στο στάδιο της κατακύρωσης και κατόπιν μιας επιστολής εκ μέρους του κυρίου Περιφερειάρχη δεν λήφθηκε σχετική απόφαση προκειμένου να βεβαιωθεί ο φορέας σας κατά πόσο είναι αρμόδιος για την μεταφορά του υπολείμματος. Υπό το σκεπτικό αυτό συντάχθηκε η πρώτη γνωμοδότηση που σας έχει σταλεί και αφορά το θέμα της αρμοδιότητας της μεταφοράς του υπολείμματος, που κατά την άποψή μου και σας την εκθέτω αναλυτικά, ο ΦΟΣΔΑ είναι αρμόδιος για τη μεταφορά του υπολείμματος και είναι αρμόδιος για τους εξής λόγους. Πρώτον, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο 4555 και η προηγενέστερη νόμη σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τους οποίους η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το δεύτερο που έπρεπε να εξεταστεί είναι κατά πόσον στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τεσσάρων ΦΟΣΔΑ, των οποίων καθολικός διάδοχος είναι ο φορέας σας, και της περιφέρειας, έχει συμπεριληφθεί ή όχι η μεταφόρτωση του υπολείμματος. Διότι το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής σύμβασης προφανώς είναι μεταβίβαση αρμοδιότητας από τους ΦΟΣΔΑ στην περιφέρεια Ηπείρου. Από ανάγνωση της προγραμματικής σύμβασης, η οποία παραθέτει τις ποιες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται, προκύπτει ότι δεν έχει περιληφθεί η μεταφορά του υπολείμματος. Έχουν περιληφθεί μόνο οι αρμοδιότητες οι οποίες σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του έργου της μονάδας, άρα έχουν να κάνουν με τις σημαντικές υποχρεώσεις. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Για τις νομικές συμβουλές, προτείνω να υπάρξει μια απόφαση η οποία θα έχει την εξής, ότι να εγκρίνουμε όλες τις ενέργειες που αφορούν
την συνέχιση της μεταφοράς του πολύματος από τον φορέα, το οποίο περιλαμβάνει την έγκριση βέβαια του πρακτικού, το οποίο είναι το δεύτερο θέμα. Μια ανάθεση η οποία χρειάζεται σίγουρα απευθείας για να βγουν οι μέρες στην μεταφορά του υπολείμματος και να ασκηθούν τα ένδικα μέσα για διακοπή μονομερής ενέργειας της περιφέρειας, αυτή που έχει τη μεταφορά του υπολείμματος. Και δεύτερον, κάτι το οποίο πρόσθεσε ο κ. Δακαλέτης και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και όλος μας, να γίνει άμεσα η παραχώρηση του εξοπλισμού, όπως έχουμε ζητήσει και με έγγραφα και από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στο ΣΜΑ, να γίνει παραχώρηση του εξοπλισμού, ώστε να δούμε από το φορέα πώς μπορούμε να μεταφέρουμε μόνοι μας υπόλοιμα, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης με προσωπικό μας ή με εργολάβο ή με λειτουργό, όλα αυτά που έχουμε δει. Αυτά προϋποθέτουν να υπάρξει άμεσα η παραχώρηση του εξοπλισμού, το οποίο πρέπει να γραφτεί και στην απόφαση. Ελπίζω να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ένα σύγχρονο ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας δωρεά του Δήμου Αρταίων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη απέδειξε η κοινωνία της Άρτας που ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και με τις δωρεές κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό για την αγορά ενός ψηφιακού φορητού ακτινολογικού μηχανήματος. Με συνολική αξία 40.000 ευρώ, ο Δήμος Αρταίων και με τη συνδρομή πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων καθώς και των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου Αρταίων έκανε πραγματικότητα ένα αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου της Άρτας, η ανάγκη για το οποίο διαπιστώθηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Τότε ήταν που ο Δήμος Αρταίων απευθύνθηκε στο λαό, κάνοντας και ο ίδιος το πρώτο βήμα για τη συγκέντρωση χρημάτων. Στην τελετή παράδοση παραλαβής του ιατρικού εξοπλισμού που έγινε στο νοσηλευτικό ίδρυμα το πρωί της Τρίτης ενώπιον του διοικητή του νοσοκομείου Ευάγγελου Ντάκουλα, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης επεσήμανε την αξία της συμβολής της αυτοδιοίκησης στο δημόσιο σύστημα υγείας με πράξεις που στηρίζουν τους υγειονομικούς και όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας του τόπου μας. Είναι αυτή δωρεά, ήρθε σε συνέχεια της δωρεάς που είχε πραγματοποιήσει και πάλι ο Δήμος Αρταίων και η ΔΕΙΑ τον Ιούνιο του 2021 ενός ψυκτικού θαλάμου αξίας 10.000 ευρώ για τις ανάγκες της αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Ως επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής παραδίδω το μηχάνημα με τη συνδρομή του Δήμου Αρταίων και πολιτών, επιχειρηματιών και φορέων ως έμπρακτη απόδειξη της συμβολής μας στην υγειονομική θωράκιση του τόπου, μας ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Σήμερα με χαρά εδώ παραδίδουμε το ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα. Ένα μηχάνημα που είναι πολύ χρήσιμο για το νοσοκομείο, γιατί το αυτό που είχε ήταν πάρα πολύ παλιό και συνέχεια παθαίνε βλάβες, αλλά πόσο μάλλον και στην περίοδο του COVID είναι ακόμη πολύ πιο χρήσιμο. Είναι ένα μηχάνημα προϋπολογισμού 40.000 ευρώ και το σημαντικό είναι ότι το ποσό αυτό συγκεντρώθηκε και από το Δήμο Αρταίων αλλά και κυρίως από τους πολίτες. Είναι μια σύμπραξη της κοινωνίας των πολιτών της Άρτας, που δίνοντας αυτό το μηχάνημα θα βοηθήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο. Και θυμίζω ότι πρόσφατα, το καλοκαίρι, δώσαμε και ένα ψυκτικό θάλαμο στην αιμοδοσία. Και πραγματικά με τον τρόπο αυτό οι κινήσεις μας αυτές αλλά και τα χρήματα πιάνουν τόπο στις πολύ καλές υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο της Άρτας. Και αυτό έγινε και κατόπιν της πρότασης από τον διοικητή, που έχουμε μια άρση συνεργασία στο τι ανάγκες πρέπει να προτάξουμε μπροστά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω με την αφορμή αυτή το προσωπικό, το νοσηλευτικό και γενικότερα το διοικητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου της Άρτας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όχι μόνο τώρα στην περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας, αλλά γενικότερα καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα και καταφέρουν είναι το νοσοκομείο της Άρτας ένα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα πολύ ψηλά στο Πανελλήνιο. Και αυτό οφείλεται καθαρά στη δουλειά των εργαζομένων που είναι στο νοσοκομείο. Και πρέπει η πολιτεία να στηρίξει το νοσοκομείο της Άρτας και με προσωπικό, αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με μηχανήματα. Εκεί είμαστε και εμείς να βοηθήσουμε και προς την πολιτεία να μεταφέρουμε τα αιτήματα του νοσοκομείου για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και η πρόταση η οποία έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα σημεία που πρέπει να γίνονται τα rapid test στην περιοχή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε
τους πολίτες, αλλά και να τους οδεύσουμε, να τους καθοδηγήσουμε να κάνουν περισσότερα rapid test. Είχαμε κάνει μια πρόταση να είναι και στο χώρο του νοσοκομείου, απ' έξω από το νοσοκομείο, ένα σημείο για να γίνουν τα rapid test, έτσι ώστε να μπαίνουν με ασφάλεια στο χώρο του νοσοκομείου οι επισκέπτες ή οι άνθρωποι που θέλουν να εξεταστούν. Και στο παλαιό νοσοκομείο να είναι σταθερό και στο κέντρο της πόλης, που εκεί εμείς ως Δήμος Αρτέων είπαμε να μπορέσουμε να διαθέσουμε και τα καταστήματα τα καινούργια που κάνουμε στον Άγιο Δημήτριο, στην μονάδα του ΕΟΔΗ, και ένα ακόμη συνεργείο της ΚΟΜΗ, μια κινητή μονάδα, να βρίσκεται κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο, είτε σε χωριά, είτε σε μεγάλες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα. Και εκεί θα πρέπει όλοι μας ως πολίτες να δείξουμε την ατομική ευθύνη, δηλαδή να εφαρμόζουμε τα μέτρα των ειδικών, των γιατρών, τα μέσα ατομικής προστασίας, τις μάσκες, τα αντισηπτικά, και κατόπιν συμβολής των γιατρών ο κάθε πολίτης θα πρέπει να εμβολιαστεί για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα δίκτυο προστασίας απέναντι στην πανδημία, που θα πρέπει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που και στην Άρτα χτύπησε την πόρτα η πανδημία, θα πρέπει να το βγάλουμε εις πέρας και χωρίς απώλειες και χωρίς ταλαιπωρία των συνδημοτών μας. Από την πλευρά του και ο διοικητής του νοσοκομείου, Ευάγγελος Ντάκουλας, σημείωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αρτέων και τους πολίτες της Άρτας που συνέβαλαν στο λογαριασμό που δημιουργήθηκε για την αγορά του νέου φορητού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος. Πρόκειται για ένα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο θα εξυπηρετήσει στις ακτινογραφίες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός εργαστηρίου για ασθενείς που είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε για ασθενείς COVID, οι οποίοι εξετάζονται σε ειδικό χώρο. Τέλος, το μηχάνημα που υπήρχε λόγω της παλαιότητάς του δυσκόλευε τόσο τις εξετάσεις των ασθενών, όσο και στο χειρισμό από το προσωπικό του νοσοκομείου. Το νέο μηχάνημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τα στελέχη του νοσοκομείου, τα οποία από αύριο θα το χειρίζονται, ήρθε για να τους λύσει τα χέρια». Ευχαριστήσω τον Δήμο Αρτέων, τον Δήμαρχο, αλλά κυρίως τους πολίτες της Άρτας, οι οποίοι συνέβαλαν ατομικά ο καθένας στον λογαριασμό που δημιουργήθηκε για την αγορά του νέου φορητού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος. Ένα μηχάνημα το οποίο αφενός μεν θα χρησιμοποιήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, το προηγούμενο ήταν σχεδόν 25 ετία να καταλάβετε, αφετέρου είναι ένα μηχάνημα το οποίο θα εξυπηρετήσει άμεσα τους ασθενείς COVID, τους οποίους δεν μπορούμε να μετακινήσουμε στο νοσοκομείο, για να μην γίνει διασπορά του ιού. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο της πόλης μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και όλους όσους συνεισφέρανε στο να αγοραστεί το μηχάνημα αυτό. Είναι ένα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα σύγχρονο, τελευταίας τεχνολογίας, απαραίτητο στο νοσοκομείο, γιατί πλέον χρειαζόμαστε πάρα πολλές ακτινογραφίες εκτός ακτινολογικού εργαστηρίου και για ανθρώπους που είναι σε βαριά κατάσταση και δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά περισσότερο για τους ασθενείς COVID που δεν μετακινούνται εντός νοσοκομείου, εξετάζονται σε ειδικό χώρο και εκεί πρέπει να βγάλουν τις ακτινογραφίες. Είχαμε ένα παλιό μηχάνημα το οποίο μας δυσκόλευε αρκετά. Με αυτό θα βοηθηθεί πάρα πολύ και θα γίνει πιο εύκολη η δουλειά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους συμβάλλανε στην αγορά αυτή. Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες όχι μόνο το τελευταίο διάστημα αλλά και όλο το προηγούμενο έτος, λόγω και της ακαρπίας αλλά και των ενισχύσεων, οι οποίες είναι ελλιπείς, όπως οι ίδιοι τονίζουν, θα θέσουν υπόψη του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά οι αγρότες την επόμενη Πέμπτη. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Άρτας αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία και εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΟΑΣΝΑ, τον κύριο Βαγγέλη Μπέτσα. Κύριε Μπέτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαίνεται ότι τα πράγματα ζορίζουν ακόμη περισσότερο, γιατί άρχισε βέβαια και η συγκομιδή των εσπεριδοειδών, αλλά η εικόνα που έχετε βέβαια εσείς είναι καλύτερη από ό,τι μας μεταφέρουν εμάς οι αγρότες. Τα πράγματα, λένε οι ίδιοι, δεν πάνε καλά. Καθόλου καλά δεν πάνε. Και αν προσθέσουμε και την κοροϊδία, τη συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλους τους συναρμόδιους και συνυπεύθυνους, θα πω εγώ, την κοροϊδία που αν την προσθέσουμε όσον αφορά την περσινή παραγωγή
στα μανταρίνια που πήγε χαμένη, αλλά και γενικότερα και στα άλλα εσπυροδοειδή. Πραγματικά δεν πάει άλλο και όσο βλέπουμε και να διαφημίζουν προγράμματα για νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης, επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο που δεν θα πάρει ούτε το 10% των αγροτών με τα κριτήρια που βάζουν, πραγματικά πρέπει όχι να βγούμε στον δρόμο, αλλά θα πρέπει εδώ να γυρίσουν τα κάτω πάνω για αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί εδώ είναι μεγάλη κοροϊδία, βρήκανε τώρα αφορμές και δεν αποζημιώνουν τους μανταρινοπαραγωγούς, αλλά και τους άλλους που έχουν πληγεί. Εδώ θα μου πείτε δεν αποζημιώνουν αυτούς που πνίγονται, αυτούς που καίγονται, αυτούς σεισμοπαθείς. Αλλά μιας και, και η κυβέρνηση η ίδια παραδέχτηκε ότι υπήρχε πέρυσι μεγάλη ζημιά και μεγάλη απώλεια εισοδήματος στους μαντερινοπραγωγούς. Αυτή την απώλεια εισοδήματος πότε θα την καλύψει η κυβέρνηση και με τι θα την καλύψει, με ψίχουλα που διαφημίζουν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης? Τα ψίχουλα τους έχουμε ξαναπεί να τα δώσουν στους εφοπλιστές, στους αυτοκινητοδρόμους, στα διόδια, στις αεροπορικές εταιρείες, εκεί που δίνουν δισεκατομμύρια, και στους παραγωγούς να δώσουν αυτό που τους αξίζει, να δώσουν χρήματα για να μπορέσουν να είναι ακόμη κάποια χρόνια στην παραγωγή. Φέτος έχουμε ακαρπία. Στην ελιά ξεπερνά το 90% και στα εσπυροδοειδή το 80% ξεπερνά. Και αυτά που έχουν απομείνει, κύριε Μπέτσα, οι παραγωγοί λένε ότι ενώ οι τιμές ξεκίνησαν να διαμορφώνονται διαφορετικά, όσο περνάει ο καιρός έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Κάτι που θεωρούν ότι δεν είναι μόνο ασύμφορο, αλλά είναι τελείως καταστροφικό για όλους. Φυσικά και είναι καταστροφικό. Όταν δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, που τόσες διαφημίσεις και τόσα μεγάλα λόγια λένε και κυβερνήσεις και τοπική διοίκηση ότι τάχα τη στηρίζουν, πώς θα δουλέψουν και άλλοι κλάδοι? Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν. Τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα μέσα παραγωγής, όλα αυτά έχουν διπλασιαστεί, έχουν φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα κτήματα. Και με την αποζημίωση που δεν έρχεται στους λογαριασμούς των μανταρινοπαραγωγών, παρότι υπόσχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Απρίλιο ακόμη, από το Μάρτιο να πάω πιο πίσω, ότι όπου να είναι θα μπουν τα λεφτά, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα, αυτές τις μέρες. Είναι σχέτη κοροϊδία. Γι' αυτό την Πέμπτη, 11 η ώρα το πρωί, προγραμματίζουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Αντιπεριφερειάρχη Άρδας, στον κύριο Βασίλη Ψαθά, και να τον ενημερώσουμε πάνω απ' όλα για το τι συμβαίνει. Παρότι τα πιο πολλά τα γνωρίζει και ο ίδιος, δεν είναι ουρανοκατέβατος, και ο ίδιος ασχολείται κάπως έμεσα με την αγροτική παραγωγή. Κατανοητά να είναι τα πράγματα, όπως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα γνωρίζει. Δεν είναι ουρανοκατέβατη. Και αυτοί από χωριά και από πόλεις της επαρχίας είναι, αλλά με τις υπογραφές που έχουν βάλει όλοι μαζί, δεν μπορούν να κοιτάξουν προς το συμφέρον των παραγωγών. Γι' αυτό γίνονται αφρώες εισαγωγές, γι' αυτό ερημώνουν τα χωριά, ξεκληρίζονται. Η κτηνοτροφία ξεκληρίστηκε, διαλύθηκε στην κυριολεξία. Δεν τα γνωρίζουν αυτά, κυρία Δίκη Ευαγγελίου? Φυσικά και τα γνωρίζουν. Ξέρετε τι, κύριε Μπέτσα, το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους οποίους έχουν περάσει από εδώ κατά καιρούς, μοιράζουν μάλλον υποσχέσεις, δεσμεύσεις, αλλά όταν αυτά όλα είναι προφορικά και τελικά στην τσέπη των παραγωγών, δεν φτάνει το αναγκαίο, θα έλεγα εγώ, όχι το ικανοποιητικό, το αναγκαίο εισόδημα, τότε φυσικά τα προβλήματα αυτά είναι διωγγωμένα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους. Το θέμα είναι, και θεωρώ ότι και αυτό το έχετε συζητήσει, να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής. Εκεί δεν είναι το μεγάλο αγκάθι και το μεγάλο πρόβλημα? Πολύ μεγάλο αγκάθι και για χρόνια. Για πολλά χρόνια το έχουμε στα αιτήματά μας. Άμεσα μείωση του κόστους παραγωγής. Mm. Και σήμερα ζητάμε 50% μείωση στο αγροτικό ρεύμα και στα αγροτικά, στα σπίτια, τα νοικοκυριά των αγροτών. Αφορολόγητο πετρέλαιο να ξαναζωντανέψει ο κάμπος. Γιατί θα μας φάνε τα τσακάλια και τα άγρια θηρία σε λίγα χρόνια εδώ. Στην κυριολεξία έχουν συσσωρευτεί τόσα άγρια ζώα που πραγματικά δεν μπορούμε, φοβόμαστε να πάμε τις βραδινές ώρες το κτήμα να καλλιεργήσουμε, να ποτίσουμε, να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει. Αυτή είναι η κατάσταση. Για να ποτίσουμε, τα αρδευτικά έργα είναι φτιαγμένα
πώς θα το πω, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Από τότε είναι. Από τότε είναι τα ερευνητικά έργα. Δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες σήμερα των αγροτών. Τίποτε δεν εξυπηρετούν. Φωτίζουμε πολύ χειρότερα τα κτήματά μας από ό,τι φωτίζουμε πριν 20-30 χρόνια. Άμεσα μείωση του κόστους παραγωγής. Να μειωθεί ο ΦΠΑ, να φύγει ο ΦΠΑ από τα αγροτικά εφόδια για να μπορέσουμε να μειωθεί κι άλλο το κόστος παραγωγής. Και για να σας προλάβω, γιατί ξέρετε, πολλοί μου κάνουν παράπονα, να σας το πω κι αυτό. Μου είπανε πάρα πολύ λοιπόν ότι ο κύριος Μπέτσας μια χαρά τα λέει, αλλά να μην αφήνει και εμάς εκτός, δηλαδή τους αλληλείς, τους μελισσοκόμους, οι οποίοι και αυτοί ανήκουν και δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα και φυσικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, και τους είπα ότι όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα εννοούμε όλους όσους εμπλέκονται με την αλληλεία, με την γεωργία, με την κτηνοτροφία, όλους γενικότερα. Τους ανθρώπους την προηγούμενη συζήτηση μιλήσαμε και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα για να πούμε τα προβλήματά μας. Είχαμε αναφερθεί και στα προβλήματα των μελισσοκόμων με τις παρατεταμένους κάψονες. Έτσι. Και όλη αυτή την κατάσταση, αλλά και άλλα προβλήματα, όπως το ηλεκτρονικό βιβλιάριο μελισσοκόμου, όπως αφρώες εισαγωγές που γίνονται σε προϊόντα που δεν είναι προϊόντα μέλισσας. Και οι αλλά προϊόντα αντιμετωπίζουν προβλήματα τεράστια και εκείνοι έχουν. Γιατί πολλά παιδιά, νέα παιδιά, επένδυσαν στη μελισσοκομεία να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, να μείνουν. Να έχουμε και εμείς τις μέλισσες για την επικονίαση των δέντρων, των κτημάτων, της ακτινιδιάς που είναι απαραίτητη η μέλισσα. Χθες, κυρία Ευαγγελίου, μας ενημέρωσαν ψαράδες εδώ της περιοχής, των αλλιευτικών συνεταιρισμών της περιοχής, αλλά και ελεύθεροι αλλιείς για πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς πουλιών που είναι μέσα στις λίμνες και που ζουν με τα φυτά της λίμνης και έχουν εξαφανιστεί από τη λίμνη τα φυτά, τα οποία τρέφονται, τα ψάρια, τα χέλια κρύβονται, κυνηγούν και αυτά μέσα σε αυτά τα φυτά. Αυτή η τεράστια πληθυσμή των πουλιών έχουν δυστυχώς, το ξαναλέω, έχουν εξαφανίσει και φυτά αλλά και αλλιεύματα. Αλλά δεν μπορούμε και μέσα από ένα σύντομο αλλά και με πιο πολύ χρόνο από το δελτίο σας ένα ρεπορτάζ, μια συνέντευξη, να τα πιάσουμε όλα τα πράγματα. Αύριο Τετάρτη υπάρχει μια παράσταση διαμαρτυρίας στη Λάρισα από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών. Ναι, στα δικαστήρια, στο εφετείο της Λάρισας, σέρονται στα δικαστήρια συνδικαλιστές, προέδροι Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων. Βέβαια κατέρευσε το πρώτο δικαστήριο, αφού κατέρευσε η αιτία που τους πήραν στα δικαστήρια για παρακόλληση συγκοινωνίας. Μετά τους δικάσανε γιατί κάνανε μπλόκα. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, να διαμαρτυρόμαστε για τα αυξημένα προβλήματα, όπως και εδώ στην Άρτα έγιναν μπλόκα πολυήμερα και πάλι θα γίνουν, γιατί δεν θα αφήσει ο αγροτόκοσμος της περιοχής αυτή την κατάσταση άλλο να διαιωνίζεται και να ακούει αντιπροσώπους της κυβέρνησης και υπουργούς και υφυπουργούς να διαφημίζουν την κοινή αγροτική πολιτική που μείωσε και παραπέρα τις επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία και όχι μόνο. Μάλιστα. Που μας έχει βάλει θηλιά στο λαιμό, δεν θα τους επιτρέψουμε άλλο. Θα πρέπει μέσα από τους μαζικούς αγροτικούς συλλόγους, και αυτές τις μέρες έχουν γίνει στο Πολύδροσο. Προηγήθηκαν στο Πέτρα στο κλειστό και μάλιστα ο αγροτικός σύλλογος συνεδριάζει και βγάζει και υπομνήματα που τα στέλνει προς τους αρμόδιους. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες έχουμε προγραμματίσει εκλογές να γίνουν, προγραμματίζουμε να γίνουν στο Κομπότι, να γίνουν στο Δήμο, πρώην Δήμο Φιλοθέης και αλλού, για να μπορούμε να πιάνουμε όλα τα ζητήματα, να μην μένει κανείς παραγωγός απ' έξω παραπονεμένος ότι δεν σηκώνουμε τα ζητήματα που τον απασχολούν και τα προβλήματα, για να δούμε μια άσπρη μέρα που δεν ξέρω πότε θα τη δούμε, γιατί με αυτά που μας σερβίρουν κάθε μέρα, πάλτε πλάτη, να βγούμε από τα διέξοδο, με τα θέματα της υγείας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Κύριε Μπέτσα, τι ώρα είναι η παράσταση διαμαρτυρία την Πέμπτη στον κύριο Ψαφά? 11 η ώρα είναι την Πέμπτη στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ψαφά. Καλούμε εκεί τον κόσμο με τα μέτρα, μέτρα ασφαλείας, να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικά. Γιατί βλέπουμε που πάει η δουλειά
μας λένε βάλτε πλάτη μόνοι σας να γλιτώσετε μόνοι σας. Αυτό μας λένε ουσιαστικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει και οι αγρότες που περιμένουν την αποζημίωση η μανταρινοπαραγωγή και αυτοί που έχουν ακαρπία, εμείς που έχουμε ακαρπία φέτος και η ελαιοπαραγωγή να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εκεί, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Θα μείνουν τα κτήματα απεριποίητα μια για πάντα. Δεν θα ξαναμπεί μέσα παραγωγός να καλλιεργήσει, να ποτίσει, να κλαδέψει, να λιπάνει, να ραντίζει για να μπορέσει να υπάρχει προϊόν να βγει στην παραγωγή. Εμείς ζητάμε τη μέση. Αυτά να τους πείτε και που τα λέτε και σας ευχαριστούμε. Τιμές ασφαλείας όπως είχαμε το 81 στα αγροτικά προϊόντα. Κάτω από αυτή τη τιμή δεν θα πουληθεί η παραγωγή. Να ξέρουμε να προγραμματίσουμε την παραγωγή μας. Να υπάρξει άμεσα μείωση του κόστους παραγωγής. Έργα υγειοβελτιωτικά να ποτίζουμε. Αντιοστάσια και άλλα να μην πλημμυρίζουμε. Δρόμους να πηγαίνουμε στα χωράφια με χαλικόστρωση. Δεν είναι πολυτέλεια τον 21ο αιώνα ο αγρότης να πηγαίνει σε ασφαλτόδρομο στην περιουσία του, στο κλίμα του, στο πτηνοτροφείο του. Θα τα πούμε και μετά την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση και όλα αυτά που θα συζητήσετε με τον Αντιπεριφερειάρχη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπέτσα. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Παντέν 50% φθηνότερα. Kleenex καθαριστικά 50% φθηνότερα. Ariel Σκόνη 56 μεζούρες 8,99. Softex 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Dixan Σκόνη και υγρό 70 μεζούρων μόνο 9,79 €. Ρόλο κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 5,69 € το κιλό. Βόιο κοιμάς ελληνικός μόνο 6,19 € το κιλό. Μάξι χαρτί κουζίνας 600 γραμμαρίων μόνο 1,39. Σανόλα ηλιέλαιο 5 λίτρων μόνο 10,49. Μανταρίνια κλιμεντίνες σάρτας μόνο 89 € το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Όσο αυξάνονται τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, τόσο βλέπουμε να παίρνουν θέσεις και από την Εκκλησία, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, και από την πολιτεία και βεβαίως έχουμε και τους αρνητές, οι οποίοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία, βάζουν και εκείνοι το δικό τους λιθαράκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις δηλώσεις των εκπροσώπων, όπως είπαμε, της Εκκλησίας, κυρίως Μητροπολιτών, οι οποίοι, να φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, το δικό μας σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Μα αυτό θα ξεκινούσα. Ναι. Ο οποίος, Βαγγέλη, όχι σε κάθε ευκαιρία, ανελιπώς θα έλεγα, κάθε Κυριακή υπενθυμίζει στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστεί. Λοιπόν, θέλω να πω δημόσια, θα μου πεις για ποιο λόγο, για τα αυτονόητα. Κι όμως τα αυτονόητα, ενίοτε δεν είναι αυτονόητα, έτσι. Είναι δυσνόητα έως ακατανόητα για ορισμένους. Ένα μεγάλο μπράβο στον Μητροπολίτη Άρτας, τον κύριο Καλλινικό, ο οποίος είδα ότι μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Άρτας πήραν για πολλωστή φορά, αλλά να το επισημάνουμε τώρα, επειδή είμαστε στην κορύφωση της πανδημίας, επειδή βλέπουμε ότι ασφιχτιάται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή πεθαίνουν κάθε μέρα κόσμος γύρω μας, επειδή γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιαζομένων,
Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται ασφυκτική πίεση, δεν ξέρω στην Άρτα τι γίνεται, στα Γιάννα είναι οριακά πλέον τα δύο νοσοκομεία, δεν ξέρω εκεί σε εσάς τι γίνεται. Παντού υπάρχει πίεση. Παντού. Παντού. Επειδή, όπως είπες, υπάρχουν οι αρνητές, για τους οποίους εγώ θα με επιτρέψεις να έχω μια σε εισαγωγικά ερετική άποψη. Είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέγει, άκουσε, να επιλέγει το πώς θα συμπεριφερθεί στη ζωή του και τι επιλογές θα κάνει, έτσι, και πώς θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Από εκεί και μετά εναπόκειται στην πολιτεία, την ευνομούμενη υποτίθεται πολιτεία, η οποία ψηφίζει, νομοθετεί και έχει και την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία και υπάρχει βεβαίως και η δικαστική, η οποία είναι ανεξάρτητη, ας πούμε ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, για να εφαρμόζει τους νόμους. Αν λοιπόν, να ξεκινήσω το τελευταίο, αν λοιπόν, μάλλον έχασα τον ρυθμό τώρα, τελείωσε αυτό, ναι. Πάμε στο Μητροπολίτη. Μπράβο στον κύριο Καλίνικο και να πω ότι όσον αφορά αυτό που είπε ότι για την τήρηση των μέτρων στην εκκλησία, των μη εμβολιασμένων, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό η κυβέρνηση, γι' αυτό λειτουργεί σπασμωδικά και την εγκαλεί η αντιπολίτευση ότι έχει χάσει τον έλεγχο πλέον και κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Γιατί πράγματι, ποιος θα ελέγξει το αν ο άλλος είναι εμβολιασμένος, που θα μπει να προσευχηθεί ή να λειτουργηθεί, ή είναι ανεμβολίαστος, η Επίτροπη. Η Επίτροπη είναι άνθρωποι που πολλές φορές πιέζονται για να λάβουν καθήκοντα, για να εξυπηρετήσουν την ενορία τους. Είναι λαϊκοί, είναι χωριανοί, συγχωριανοί, συμπολίτες στην Άρτα κτλ. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Θα έρθει σε σύγκρουση ο Επίτροπος με τον πιστό, εάν δεν έχει rapid test, το οποίο απαγορεύεται, και με ποια ιδιότητα. Έχει κάποια εξουσία θεσμική, είναι αστυνομικός, για να πεις ότι διαφορετικά. Με ποια ιδιότητα. Άρα ήταν ένα, και γι' αυτό το πήρε πίσω, και βλέπεις τώρα οι αντιφάσεις και η λογική του παραλόγου σε όλο το μεγαλείο. Ενώ αρχικά έλεγε, και τι έλεγε αρχικά η Κία. Εδώ όμως ευτελίζεται το κράτος και εξευτελίζονται οι θεσμοί. Λέει, 300 ευρώ πρόστιμο προέβλεπε στον εισερχόμενο στο ναό χωρίς να έχει πιστοποιητικό, έτσι, ή εμβολιασμού ή rapid test, και 1500 ευρώ που στον ιερέα. Αλλά δεν είναι διανόητα πράγματα. Δηλαδή ο ιερέας θα λειτουργεί, θα τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα είναι στο ΣΑΕΚ, το ΣΟΝ, εκεί που γίνεται η μετουσίωση του σώματος και του άρτου και του ίνους σε σώμα και αίμα Χριστού, και θα είναι υπεύθυνος και για τον έλεγχο. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Και ποιες, να σου πω και κάτι, ποιες εκκλησίες έχουν, είπαν ο νεοκόρος, επειδή είναι έμιστος προφανώς. Ωραία, πόσες εκκλησίες έχουν νεοκόρο? Στα χωριά υπάρχει νεοκόρος? Αυτός είναι διχασμός του ποιμνίου. Και το πήρε πίσω λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι 300 ευρώ πρόστιμο μόνο στον πιστό. Έτσι, όχι. Είναι ευθύνη. Ούτε αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Ας φροντίσει η πολιτεία. Εγώ είμαι σαφώς υπέρ της επίδειξης του να είναι μέσα στους ιερούς ναούς εμβολιασμένοι και με τεστ. Έτσι. Αυτό είναι άλλο το ότι θέλω εγώ. Γιατί αισθάνομαι περισσότερο ασφαλής. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να ζητάς από τους επιτρόπους ή από τον παπά ή από τον επίσκοπο να εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι ο τοπικό κανέφι. Λοιπόν, κατά τα άλλα όμως, μπράβο στον Μητροπολίτη Άρτας. Είναι επίσης και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, πρόσεξε, από την Ήπειρο. Τους άλλους δεν τους άκουσα. Καλά, στη δική μας Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης μας, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνο, και να εντεπεπτώσει... Και ο Δήμαρχος, και ο Μητροπολίτης Δοδόνης, συγγνώμη. Όχι, μιλάω για τους υπηρώτες της Μητροπολίτης, εγώ τους δικούς μας εδώ, της περιοχής. Έτσι. Ναι. Ο Δοδόνης, είναι η θέση του Δοδόνης πρώην Ζακύθου, είναι ξεκάθαρης. Αυτός έχει άλλες θέσεις. Δεν θα πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Έτσι, δεν είμαι εγώ εδώ πέρα να απαντήσω. Έτσι. Μπορεί και να συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά δεν είδα τους άλλους Μητροπολίτες. Και ο Ιωαννίνων ο Μάξιμος επίσης πήρε θέση. Έτσι. Βέβαια. Δεν άκουσα τον Άγιο Πρεβέζης. Δεν ξέρω αν το έχει πει. Να του ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Αν έχει πάρει θέση σαφώς πέρα των εμβολιασμών. Έτσι. Και τον Άγιο Δρυνουπόλεως Παγωνιανής και Κονίτσης, αν επίσης έχει πάρει θέση. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, αυτά. Τώρα, όσον αφορά τους αρνητές. Για τους 10 γονείς. Παιδιά, 10 αν θυμάμαι καλά, μέχρι σήμερα μπορεί να ξέρω εσύ, μαθητές
διαφόρων σχολείων της Ηπείρου, κυρίως της Σάρτας και της Πρέβεζας, κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους επειδή οι γονείς τους είναι αρνητές και θέλουν να δαχτύνουν στο σχολείο με τα μέτρα αυτά. Να σου πω κάτι, αγαπητή Βίκη. Και λέει θα επιληθεί ο εισαγγελέας. Πρόσεξε. Για το δημοτικό σχολείο και για το γυμνάσιο, που είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση, μπορεί να επιληθεί ο εισαγγελέας. Στο Λύκειο μπορεί να επιληθεί, σε ρωτάω. Όχι, δεν είναι υποχρεωτική και η εκπαίδευση. Έτσι, μπράβο. Τη γυμνασία. Άρα λοιπόν, στην δημοτική εκπαίδευση και στο γυμνάσιο που είναι υποχρεωτικό, μπορεί να επιληθεί ο εισαγγελέας όντως και αυτοί οι οποίοι είναι αρνητές αναλαμβάνουν, αν θέλεις, και το κόστος. Έτσι. Mm-hmm. Δικαίωμά τους είναι, αναφέρεται. Λοιπόν, να εφαρμόζονται, να μην εξευτελίζεται η πολιτεία. Τέλει. Να ψηφίζει νόμους που να εφαρμόζονται. Και κία, και να υπογράφονται κία κοινές υπουργικές αποφάσεις που να εφαρμόζονται και να μην γελιοποιούνται οι θεσμοί, διότι μετά χάνεται το κύρος, όπως έγινε με τις εκκλησίες. Τα απορρίμματα, η ολοκληρωμένη διαχείριση και οι αρμοδιότητες απασχόλησαν και την πρόσφατη συνεδρία του Δήμου Ιωαννιτών, με αντικρουόμενες απόψεις και διαφορετικές προτάσεις. Εκτενής και έντονη ήταν η συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων σχετικά με τα τεκτηνόμενα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την αντιπαράθεση μεταξύ του αναγκαστικού συνδέσμου και της περιφέρειας Ηπείρου. Στην αρχική τοποθέτηση, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων ζήτησε ουσιαστικά την παρέτηση της διοίκησης του φορέα για τα αδιέξοδα που έχει προκαλέσει. Τόνισε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έχει καταθέσει τους τελευταίους 18 μήνες σειρά προτάσεων στη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν διέξοδο και μάλιστα στον κατάλληλο χώρο. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα όταν οι άνθρωποι έχουν διάθεση για συζήτηση. Εδώ λοιπόν οφείλω να επισημάνω ότι οι ευθύνες της διοίκησης του ΑΣΔΑ είναι ακέραιες, διότι εδώ και 2 χρόνια από την ανάληψη δηλαδή σχεδόν των καθηκόντων έχουν οδηγήσει τόσο σε διάσπαση τους δήμους της Ηπείρου, τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπούν, όσο και σε μία ανεπίτρεπτη κόντρα με την περιφέρεια που έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ, η πλειοψηφία, η οποία αποτελεί ωστόσο μειοψηφία στο επίπεδο τόσο των κατοίκων, αλλά όσο και στα απορρίμματα τα οποία παράγονται, κατά τις δικές τους ευθύνες πολλές φορές στο δικό μας Δήμο, ο οποίος κατά γενική ομολογία, μου και τον κύριο Καλατζή, είναι ο πιο συνεπής Δήμος στις υποχρεώσεις του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό τον κατήφορο εδώ και 18 μήνες και καταβάλαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες να αποσοβήσουμε αυτά τα οποία έγιναν. Δυστυχώς η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος και τώρα ουσιαστικά αυτό το πράγμα βιώνουμε. Βιώνουμε λοιπόν τον πάτο για να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι μπορεί να έχουμε 2 συμβάσεις για τη μεταφορά του υπολείμματος για το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικό κόστος. Και μπορεί να έρθουν στην οικονομική μας υπηρεσία 2 τιμολόγια και καλή την οικονομική υπηρεσία να πάρει. Ρωτήστε λοιπόν την οικονομική υπηρεσία τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Η κυρία Τσουμάνη έθεσε ένα, εδώ σήμερα γιατί δεν έρχεται να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ρώτημα είναι τι να συζητήσουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι επί 18 μήνες προσπαθήσαμε με κάθε δυνατό τρόπο, απαντώντας τεκμηριωμένα και εγγράφως, και θα παραδώσω λοιπόν στον Πρόεδρο όλες τις προτάσεις οι οποίες έγιναν σε όλη αυτή τη μακρόχρονη διαδικασία στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έναν επικοδομητικό νομίζαμε εμείς διάλογο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την προσήλωση στην νομιμότητα δημοτών. Η διοίκηση αντιμετωπίσει τα κέρια προβλήματα. Δίχασε τους Δήμους, οδήγησε σε μετοπική αντιπαράθεση με την περιφέρεια. Έχει ελάχιστο έργο και πολύ ψηλό κόστος. Και ένα ερώτημα το οποίο το είχα θέσει και την προηγούμενη φορά. Τελικά τι πληρώνουν? Πληρώσαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι πληρώνουμε? Μισθούς? Τι πληρώνουμε ακριβώς? Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Το είπα και επαναλαμβάνω, είναι μια καλή δέκο για τα δικά μας παιδιά και επειδή είναι και τα δικά μας παιδιά, σιωπούμε. Ποια είναι λοιπόν η θέση του Δήμου Ιωαννιτών για να ξεκαθαρίζουμε?
Εγώ πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Όταν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα έχουν την καλή διάθεση να συζητήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς οποιασδήποτε άλλες δεσμεύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αν καθίσουμε λοιπόν, θα διευκρινίσουμε ποιες νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν, ποια είναι η αξία συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και ισχύουν. Υπάρχουν συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφές και οι υπογραφές αυτές έχουν και ονοματεπώνυμο. Και πρέπει τελικά όλα τούτα να τεθούν στο τραπέζι. Είμαστε τελείως αντίθετοι σε μονομερείς ενέργειες που αυξάνουν τα διέξοδα. Τελικά αυτός που την πληρώνει είναι ο Δημότης. Κατηγορούμαστε λοιπόν ότι δεν καταθέσαμε προτάσεις. Σας είπα όμως προηγουμένως θα καταθέσω όλες τις προτάσεις των πρώτων να σας κοινοποιηθούν για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχω την αίσθηση αν ένα μέρος των προτάσεων αυτών, για παράδειγμα για τη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, είχαν υιοθετηθεί από την πλειοψηφία, σήμερα δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή θέση από την οποία δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να απεμπλακούμε. Και μια άλλη έτσι εύκολη κατηγορία λοιπόν είναι ότι εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της περιφέρειας και ή ακολουθούμε τυφλά τις επιταγές της. Αυτό έχει μια γενικότερη έτσι, σάλτσα η οποία βολεύει κάθε φορά. Εγώ λοιπόν οφείλω να πω ότι και να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα για να μην επανέλθω. Είναι γεγονός ότι η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι έργο των Δήμων, της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθουμε σε μετοπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης. Και δεν νομίζω να διαφωνεί ούτε ο κύριος Μπέγκας, ο οποίος διατέλεσε δήμαρχος και νομίζω ότι συνεργάστηκε αρμονικά με την περιφέρεια κατά τη διάρκεια της θητείας του και ορθότατα, αλλά νομίζω το ίδιο πρεσβεύει και η κυρία Καλογιάννη, που όπως αντιπεριφερειάρχης συνεργάστηκε αρμονικά με τους Δήμους κατά τη διάρκεια της θητείας της σε μια κομβική θέση στην περιφέρεια Ηπείρου. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προφανώς. Αλίμονα αν δεν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγούν σε μονομερείς ενέργειες και με τοπικές αντιπαραθέσεις. Βιώνουμε ένα αδιέξοδο. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και βέβαια, οι ευθύνες πρέπει να αναλογιστούν. Ναι, ο καθένας να πάρει τις δικές του ευθύνες. Αν μου λέγατε ποια θα είναι η δική σου πρόταση, τι θα έπρεπε να κάνει η διοίκηση του ΆΣΔΑ μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, εγώ αν ήμουν στη δική του θέση, θα είχα παραιτηθεί. Διότι αποδεικνύεται ότι δεν είμαι σε θέση να φέρω σε πέρας το έργο για το οποίο ψηφίστηκα να αναλάβω και να μπορέσω να φέρω εις πέρας. Ο Θωμάς Μπέκας, στην τοποθέτησή του, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στη διαχείριση των απορριμμάτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του ΦΟΣΔΑ κοστίζει λιγότερο στο Δήμο Ιαννητών από ότι ο νομαρχιακός φορέας. Υποστήριξε ότι το προσωπικό που απασχολεί ο φορέας είναι το ελάχιστο και θα πρέπει να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό. Καταλόγησε βέβαια και ευθύνες στη Δημοτική Αρχή συνολικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ζήτησε να γίνει πλήρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Θα απαντήσω στο τέλος, γιατί προκλήθηκα προσωπικά από τον Δήμαρχο, αλλά για μία ακόμα φορά καλώ τη Δημοτική Αρχή αντί να λαϊκίζει, να κάνει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου μία πλήρη ολοκληρωμένη συζήτηση σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και εάν δεν το κάνει η Δημοτική Αρχή, εγώ από αύριο θα πάρω την πρωτοβουλία να συγκεντρώσω τις υπογραφές από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές που αποτούνται, για να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση γι' αυτό. Έχοντας διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα και μάλιστα από τη μεριά μας οι θέσεις μας καταντίθεται με τον πιο τεκμηριωμένο και πολιτισμένο τρόπο. Γιατί έτσι έχουμε μάθει εμείς να πολιτευόμαστε. Και αυτή είναι η δημοκρατία την οποία θέλουμε να υπηρετούμε. Συλλογικές αποφάσεις μέσα από τα καθήλυν αρμόδια όργανα και όχι από όργανα με δοτή πλειοψηφία. Τον καλώ λοιπόν για μία ακόμα φορά τον κύριο Λισάφ να τοποθετηθεί πολιτικά και να σταθεί αλληλέγγυος προς μία προσπάθεια του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης να υπερασπίσει την αξιοπρέπειά του και τα νόμιμα δικαιώματά του. Δεν ανακατευόμαστε στα χωράφια κανενός.
Το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας ήταν το αντικείμενο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και με κεντρικό ομιλητή μέσω διαδικτυακής σύνδεσης τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Κρέκα. Ο Υπουργός χαρακτήρισε κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της Θεσσαλίας το νερό και παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για την πρωτογενή παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον, διαβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων ότι το υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας θα ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας μίλησε σε ημερίδα με θέμα το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας ότι η σημασία των υδάτινων πόρων ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την οικονομία είναι πολυδιάστατη. Η δε πρόκληση της κλιματικής αλλαγής συντελεί σημαντικά στην ποσοτική και ποιοτική υποβάθμισή τους. Συνεπώς, η εύλογη, η προνοητική αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων καθίσταται αναγκαία όσο ποτέ, ανέφερε αρχικά ο Υπουργός. Ο κύριος Κρέκας αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για τα συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα πρώτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών όλων των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Παράλληλα, μίλησε για μέτρα που αφορούν τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου για την προσαρμογή της χώρας και του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. Όπως τόνισε ο Υπουργός, στις δράσεις περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων των Θεσσαλικών ποταμών για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος Θεσσαλίας, ενώ αναφέρθηκε σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν αρδευτικά συστήματα μεγάλης κλίμακας σε όλη την επικράτεια, με προϋπολογισμό κατασκευής ενός δισεκατομμυρίου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για την πρωτογενή παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι στο Θεσσαλικό διαμέρισμα το καλοκαίρι επικρατεί ένα καθεστώς υπερβολικής εκμετάλλευσης των υδάτων και διαβεβαιώνοντας ότι το υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας θα ολοκληρωθεί. Ήδη ολοκληρωθεί η πρόθεση αναπληρωής αυτών και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ανάθεση της δεύτερης φάσης. Τη δεύτερη αναθεώρηση. Προβλέπεται στα σχέδια ρηχής λεκανών απορροής ποταμών τα βασικά μέτρα που πρέπει να πληρούνται και περιλαμβάνουν τα μέτρα εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία και την διαχείριση των υδάτων. Ένα παράδειγμα, το πράγμα της Μεσοχώρας, για παράδειγμα, στο νομό Τρικάλου, που εκλέγουμε τώρα, είναι επιτόπος μου, που εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Ιδανικού Διαμερίσματος Ελληνικής Θεραίας Ελλάδας και εξετάστηκε στο πρώτο ΛΑΠ ως ένα αμοιβώς υδροελεκτρικό έργο ανεξάρτητα από τα έργα μεταφορά νερό που εντελώς Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία στην αρμόδια διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης να εκδοθεί η ΑΕΠΟ, η απόφαση έλεγχης περιβαλλοντικών όρων και έτσι ενσωματώνοντας βέβαια σε αυτήν και τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να προχωρήσουν τα έργα και να παραδοθεί αυτό το έργο, πολύ σημαντικό έργο. Εθνικό έργο χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην εκτροπή του Αχελώου. Πρόκειται, σημείωσε, για το μεγαλύτερο Green Deal έργο στην Ευρώπη για την παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μεγάλη ανάγκη η ελληνική οικογενειακή και η επιχειρηματική κοινότητα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε σήμερα. Ο Αχελώος και το νερό είναι ζωή, γι' αυτό ξεκάθαρα το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Ο Αχελώος πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει χτες, είπε ο κύριος Αγοραστός. Είναι έργο ευθύνης απέναντι στις γενιές που έρχονται, υπογράμμισε για να συμπληρώσει. Τα έργα γίνονται για να ολοκληρώνονται και όχι για να καταστρέφονται. Ο Περιφερειάρχης μίλησε για την ανάγκη μιας περιφερειακής διακυβέρνησης, ώστε να προχωρούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα έργα. Τη σύσταση ενός εθνικού φορέα διαχείρισης πανελλήνιας εμβέλειος που θα λειτουργεί ανεπηρέαστος από τα τοπικά μικροσυμφέροντα και θα λαμβάνει αποφάσεις και καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας, ζήτησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακόπουλος. Ο φορέας πρόσθεσε θα έχει επίσης αρμοδιότητα να προτείνει λύσεις, να εκπονεί μελέτες, να εφαρμόζει οικονομίες κλίμακος και εν τέλει να είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθολογική διαχείριση του νερού.
στο τεράστιο έλλειμμα νερού που χαρακτηρίζει τη Θεσσαλία, στην αλόγιστη χρήση του αρδευτικού νερού, αλλά και στις καταγεγραμμένες καθυστερήσεις, στην υλοποίηση έργων που φτάνουν έως και 40 έτη, αναφέρθηκαν όλοι οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης, ο Δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και βουλευτές της περιοχής. Εισηγητές, μεταξύ άλλων, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Γιώργος Κρεμλής, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμης Λέκας, ο κύριος Βέρκας και ο κύριος Λουκάς, οι εισηγήσεις των οποίων αφορούσαν στη διαχείριση υδάτων, εξοικονόμησης νερού και το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η λίμνη Κάρλα στην ανάταξη του υδατικού δυναμικού. Σημαντική ήταν επίσης η εισήγηση του Αθανάσιου Μαρκινού, Προέδρου του ΕΒ Ταυροπού, που παρουσίασε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, καθώς στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση νερού. Ο κύριος Μπαρμπούτης επίσης αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Θεσσαλίας με το νερό, προτείνοντας λύσεις που πρέπει να ληφθούν άμεσα με πολιτικές πρωτοβουλίες με συντονισμό που θα αναλάβει η πολιτεία για την επίλυση του προβλήματος. Κλείνοντας την ημερίδα, ο Περιφερειάρχης κύριος Αγοραστός και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κύριος Νασιακόπουλος δήλωσαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η μερική εκτροπή του Αχελώου, ώστε να εμπλουτιστεί η Θεσσαλική πεδιάδα με επαρκείς ποσότητες νερού, αλλά τόνισαν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν τα μικρότερα έργα. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στις πρώτες πρωινές ώρες στην Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι πρόσκαιρες ισχυρές, προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρες ισχυρές, προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι ισχυρές, προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Από το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.